έχει κάνει ένα καινούριο update το House Flipper και εμείς είμαστε εδώ για να το δοκιμάσουμε. Οπότε, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Όπως καταλάβατε και από το intro, θα παίξουμε House Flipper. Και όπως είπα, έχει κάνει ένα update. Οπότε, εμείς εδώ είμαστε για να το δοκιμάσουμε. Και θα πάμε να δούμε το καινούριο σπίτι που έχει βγάλει και αν έχει βγάλει και καινούργια έπιπλα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχει βγάλει καινούριο σπίτι. Έπιπλα δεν ξέρω. Δεν το έχω δει καθόλου στο σπίτι, δεν ξέρω πώς το λένε, δεν ξέρω πόσο κάνει, αλλά δεν έχω πρόβλημα οικονομικό στο παιχνίδι. 1 εκατομμύριο ευρώ. Συνεχίσουμε με το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Βασικά, δεν με ρωτήσω. Από ό,τι ξέρετε, έχουμε ξεκινήσει ένα project, το δικό μου project στην ουσία, με το σπίτι του... Αυτό το σπίτι δεν το έχω πουλήσει, δεν το έχω τελειώσει, αλλά δεν είναι αυτό που έτσι. 38 σπίτια. Πάμε να βρούμε το καινούργιο. Αυτό είναι. Καλοκαιρινό σπίτι. Πάμε να πάρουμε το σπίτι και μετά θα δούμε όλα αυτά. Σταματήστε, έχουμε ένα στόχο σήμερα στο σημερινό βίντεο. Να καταφέρουμε να τελειώσουμε αυτό το σπίτι που είναι διορθό. Οπότε θα βάλω σπίτι μου. 91 χιλιάρικα και δικό σου σπίτι. Δεν τρώω σπίτι. Δεν τρώω σπίτι. Και φαίνεται καταπληκτικό. Δεν ξέρω τι περιμένω να κάνω σε αυτό το σπίτι. Χρειάζομαι να ρεχόρω και τα βιβλία μου. Είναι τέλειο! Όχι τέλειο! Τέλειο αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα έχω μείνει. Πάμε να... Α, εδώ έχει λίγες βρωμίτσες όμως. Τέλειο! Ρε! Τέλειο! Πού τσι είναι αυτά? Α. Εντάξει, τώρα... Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ρε, τι έχουν φτιάξει άνθρωποι! Συγγνώμη που έχει αυτό που ζείτε αυτή τη στιγμή και εσείς και εγώ, αλλά απλά δείτε πόσο όμορφο είναι. Είναι δηλαδή λοιπόν που το πετάω αυτό το πράγμα. Για να μην είναι καθόλου ωραία, λοιπόν που τα πετάω. Το τζέκ δεν θα το πουλήσω ούτε αυτό, απλά θα το φτιάξω. Εντάξει, τώρα να έχουν βάλει και αυτά τα ράφια θα τα πετάξω. Είναι τέλεια. Είναι ένα πανέμορφη. Δεν μπορώ να το αλλάξω το σιάρι. Τέλεια. Παιχνίδι, δεν την έχω κάνει. Καρελούιδος απαιτέκει. Τι άλλο έχει αυτό το σπίτι. Μπα. Δεν ξέρω να κάνω. Θέλω να δω πόσο update έχει κάνει το παιχνίδι. Και γενικώς γενικά τι έχει κάνει αυτό το παιχνίδι. Είμαι σίγουρη ότι όλοι σας έχετε μείνει από το στόμα. Αυτή τη στιγμή. Γιατί λογικό. Γιατί λογικό να πω. Είναι... Απέριγενα από τα λόγια. Δηλαδή, ό,τι και να πεις σαν λίγο για αυτό το μπάνι. Γενικά για όλο το σπίτι. Το update που έχουν κάνει, τους το δίνω στο χέρι. Δηλαδή... Μέχρι και...
Τι αληθοδό είναι. Τι αληθοδό αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά τι αληθοδό αυτό το παιχνίδι. Γράψτε μου όλοι κάτω στα σχόλια. Αν έχετε μείνει αυτή τη στιγμή με αυτό το σπίτι που φτιάχνω. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Φρες μου λίγο και αγχώνομαι. Τι είναι αυτά. Πετάει εδώ μέσα. Τι είναι αυτό. Τι γίνεται σε αυτό. Για όνομα του Θεού. Έχω μη... Καλά, το μπαλκόνι δεν υπάρχει να το πειράξω. Είναι εκθαμβωτικό, δεν έχει κάτι να πειράξει αυτό το σπίτι. Δεν ξέρω, όχι, έχουμε αλλάξει... Δεν σάρει το, δεν γίνεται. Μην τα αφήσουμε έτσι. Τι λέω με το γεγονός ότι έχουν βάλει ραδιόφωνο πάνω στο ψυγείο. Γιατί μου το κάνεις. Γιατί είναι αυτό που πετάει πέρα από και μου έχει σπάσει τα νεύρα. Α! Το γέρι το αυτό. Το εκεί πέρα. Βλέπω να πέφτει κάτι. Λέω τι έγινε, έβαλα να ράχνε. Λοιπόν. Και πρώτα και θέλω να πω ένα ευχαριστώ στο παιχνίδι. Και σε εσάς αυτό το πράγμα τώρα σας ήρθε. Και θέλετε σε κάποιον να το πείτε. Να το πείτε, μα καλά, τι ωραίο σπίτι. Τι είναι αυτό ρε παιδιά που πες, τρόμαξα. Τα νέα update. Και τι είναι αυτά που πετάνε. Θα μου πει τελικά κάποιος. Έχουν βάλει και... Απλά εκθαμβωτικό το σπίτι. Χωρίς πλάκα. Είναι τεράστιο. Είναι το δύο. Είναι τέλειο. Δεν μπορώ να περιγράψω το γεγονός του σπιτιού. Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Θα ξεκινήσω με σαλόνι. Να πω πως αειδιάζουμε το γεγονός ότι έχει ένα κορμό δέντρο εδώ πέρα. Θα το πω. Ναι ρε παιδιά, τι στο καλό είναι αυτά που βάλατε τώρα κι εσείς. Άνθρωποι, λοιπόν, ακούστε. Τι είχαν εδώ το σαλόνι και εδώ τον καναπέ και κρύβουν τώρα το παραθυράκι και δεν βάζανε εδώ στη χουχουλίτσα τη μικρή τη γωνίτσα ένα καναπεδάκι τέτοιο, τόσο δηλαδή. Πού σου φίλε. Αφού δεν έχει καν παιδικό δωμάτιο, δεν είναι οικογένεια μόνο, γονείς και όχι οικογένεια. Ένα ζευγάρι, μια γυναίκα και ένα άντρα, δηλαδή αφού έχει μόνο δωμάτιο. Το θέλει ολόκληρο. Ολόκληρο καραπέζι. Βάλε αυτό εδώ ρε παιδί μου, γιατί δεν σου κάνει. Βάλε το μπλε. Θα βάλω το μπλε. Τι να κάνει κι εγώ, κακομίλη. Τι να βάλω άλλο. Το θα βάλω, ορίστε. Και γέμισο. Τι είναι αυτά που πετάνε εδώ στο σπίτι, καλέ, πεταλούδες έβαλαν. Μια χαρά. Ρε παιδιά, είναι που... Γελάω με το γεγονός στο σπιτιού που είναι... Απάνω σε χαλιά, σε μαγί... Θα πάει σε κανένα χώρο και χορεύουμε, νιώθω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Αχαρά. Εντάξει, όχι, γιατί θέλω να βρουν και τηλεόραση που την κατάλαβα. Δεν μπορώ να χωρίσω τηλεόραση. Εγώ θέλω να φτιάξω ένα γιγαντίστικο σπίτι σήμερα και. Μου ήρθε αυτό. Α, πολύ μου ζητήσει γιατί μου τα έχουν πάρει γιγαντίστικο. Παιδιά, εγώ να μου βάλει τηλεόραση. Αν και θα ήθελα πάρα πολύ. Δεν
ξέρω ρε παιδί του τώρα. Δεν το βλέπω να περνάμε. Έλα. Αυτό το σπίτι με έχει εκνευρίσει. Πραγματικά είναι. Είναι το σώμα και με έχει εκνευρίσει. Λοιπόν, παιδιά, τηλεόραση θα βάλουμε. Τέλος, δεν γίνεται σπίτι χωρίς τηλεόραση. Θα με κράξουν. Λοιπόν, το βρήκαμε αυτό. Πάμε για αρχή να. Μικρά. Αυτό είναι ένα κακτάκι που θα μπορούσα να βάλω σε αυτά τα ράφια. Έτσι γίνεται και όλος εγώ ρίχνω φυτά παντού. Απλά τα κάνω λίγο για να γεμίσουν τα ράφια. Δηλαδή αυτό σπίτι. Γεια, εγώ δεν το κάνω. Συγγνώμη, γιαγιάδες, παππούδες, αν το θέλατε, αλλά... Εγώ αυτό το σπίτι, γιαγιάδες και παππούδες, συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν είναι ρε παιδί, είναι πολύ μοντέρνο, γιαγιάδες. Ο παππούς και η γιαγιά θέλει ένα κλασικό σπίτι. Αυτό το σπίτι που έχει και στη μέση, που έχει και στη μέση ένα κορμό δέντρου, θα μείνει εδώ παππούς, γιαγιά, όχι. Δεν το δέχομαι κι εγώ ίδια. Ρωματικά τριαντάφυλλα. Βάλουμε αυτά τα τριαντάφυλλα σε κόκκινο γιατί δεν έχει καθόλου τζακπινιά του κόκκινου εδώ μέσα και εμένα γενικώς μου αρέσει σαν χώρο. Να έχει αρκετό κόκκινο και εδώ δεν έχει καθόλου οπότε... Χωράνε. Δεν χωρά, δεν χωράστε μου αυτό το φυτά. Θέλω αυτή τη στιγμή. Θα κάνω τώρα 250 ώρες. Θα βάλω αυτό. Αν και δεν μου αρέσει πάρα πολύ, θα το βάλω. Μικρό είναι αυτό. Δεν γίνεται. Ρε παιδιά, τι στο κάνω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να βάλω. Έχω απελπιστεί τώρα. Δεν μπορώ να βρω. Καλά ήμασταν τόσο. Ρε παιδιά, τι πατάω την ώρα έτσι. Δεν μπορώ να βρω παιδιά κάτι, sorry. Τι θα βάλω εκεί. Θα βάλω αυτό. Μια χαρά είναι. Good, good. Πάμε, συνεχίζουμε. Παναγία μου, θα βγει τεράστιο βίντεο του σημερινού. Όποιος κάτσει να το δει, θέλει κουράγιο. Λοιπόν, τέλος, αλλά... Α, έκανα χωρίς τηλεόραση, θα με τράξω. Θα με κράξουν. Λοιπόν, θα βάλω αυτή σε small, ναι, είναι τεράστια σε small, να ξέρετε, δηλαδή large. Φανταστείτε με λίγα λόγια πόσο μεγάλη είναι και πόσο θεόρατη είναι. Ωραία. Τέλεια, μ' αρέσει πάντα να βάζω και ένα τηλεκοντρόλ. Επίσης, θα μ' άρεσε και ένα σταθερό τηλέφωνο. Κάπου, δεν ξέρω. Αλλά με λίγο χρωματάκι έτσι να δώσω λίγο ζωντανή στο σπίτι. Ίσως ένα τέτοιο τηλέφωνο εδώ. Ναι, γιατί όχι. Απλά ίσως αυτές τις αποχρώσεις. Σε λευκά και μαύρα. Αχα, γιατί εκεί που κάθεσαν αυτός. Δεν μου κάνει να θυμηθεί να πότε καμιά μολυτίτσα. Αν είσαι γιαγιάς και παππούς. Αν είσαι γιαγιάδες και παππούδες. Αλλά και πάλι μπορεί και ένα σπίτι μοντέρνο να έχει ένα τέτοιο παλαιομοδίτικο τηλέφωνο, γιατί μόνο τα καινούργια σπίτια, τα παλιά σπίτια τα έχουν αυτό, δηλαδή ο σέρβος. Θα βάλω και αυτό εδώ που μου άρεσε πάρα πολύ εδώ και γέμισε κατευθείαν και το τραπεζάκι. Λοιπόν, τελείωσα και με το σαλόνι. Θέλω ναι, να βάλω όμως ένα χαλί τεράστιο. Τεράστιο. Ο, τι είναι. Α. Το εδώ. Σε XXL. Θέλω γενικώς να πιάσω χώρο. Θέλω ένα...
εδώ. Ναι, ωραία. Ένα εδώ. Ωραία. Βάλαμε τα χαλιά από ό,τι τα δέντρα και όλα αυτά. Εδώ είναι ένας χώρος που θα ήθελα να μετακοσμήσω με φυτά. Μεγάλα, ξέρετε. Αυτό που μου αρέσει πολύ. Δεν είναι καινούριο, αλλά μου αρέσει. Δεν είναι καινούριο, αλλά μου αρέσει. Και η αλήθεια είναι πως κάτι δίνει σε αυτό το σπίτι, αυτό το φυτό. Ναι, κάτι δίνει. Δίνει μια όθηση. Ωραία. Θα βάλω και ρολόι αυτό σε large. Εδώ στον τοίχο. Και θα βάλω και έναν πίνακα. Ναι, δεν ξέρω εδώ. Να βάλουμε ίσως καλύτερα μια φωτογραφία αυτή εδώ τα αρκουδάκια. Το τοίχο όμως αυτή να τη βάλουμε τώρα. Περίμενε. Θα πάμε λίγο εδώ πάνω το ρολόι να βάλουμε εδώ την φωτογραφία. Ωραίο. Γεια χαρά. Λοιπόν, φτιάξαμε οπότε και αυτόν τον διάδρομο που δεν μας άρεσε να είναι τελείως έτσι, περιόριστος, ξεπεταμένος. Και τώρα πάμε να βάλουμε κάτω σε αυτό το δωμάτιο μία μοκέτα. Δεν πέτω και ορφή. Χαλιά. Μπορούμε να βάλουμε... Βασικά, όχι, πάνελ να παίρνουν... Ναι, ποια είναι σε όλο το σπίτι. Χαιρετίσματα τώρα, ε. Δεν είναι σίγουρα. Ναι, το βρήκα, τέλεια. Βάζω. Και εδώ. Και εδώ. Και ου, είναι τέλειο. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, που έφυγε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε, να προσθέσουμε κρεβάτι. Δεν θέλω να νοιαστώ ιδιαίτερα για το κρεβάτι για να μου φάει όλο το χρόνο μου. Καλά, τραβάω ήδη πάρα πολύ ωραία. Θα κόψω χίλια δυο πράγματα στο μοντέλο. Δηλαδή το πολύ. Για να μην μιλάω, παρά να κάνω 250 υποχωρήσεις. Για να πάρω μια τεράστια. Που αυτή είναι και τέλεια. Σύρεται και όλες. Θέλω ένα τζάκι στο, στο υπνοδωμάτιο. Και μια τηλεόραση ίσως. Δεν θα ήταν κακό μια τηλεόραση εδώ μέσα. Τέλεια, θα ήταν τέλεια. Χάλια αυτή η τηλεόραση εδώ πέρα. Είναι χάλια με προτσέχει όμως. Ίσως θα τη βάλω. Άντε θα προεξέχει. Για χάρτη. Του σπιτιού βασικά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Υποχωρεί. Κάνουμε σαν να μην έγινε τίποτα και προχωράμε. Θα πρέπει. Αυτό. Και το τζάκι που θέλω παιδιά είναι αυτό. Το τεράστιο το ορθόδοξο πιάνει χώρο και ζέστη, αλλά δεν μπορεί να περάσει. Αλλά είναι τέλειο. Πότε θα το πάρω.
Θα το βάλω στο σαλονάκι. Έχω δύο τζάκια. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και βρίσκουμε ένα πιο μικροσκοπικό στα μέτρα μας. Αυτό ίσως. Εξιτζάκι για δωμάτιο είναι. Πείτε αυτό χωράει, παιδιά, κι αν να δείτε. Ξέρεις τι. Ω, αυτό σου. Αυτό σου, ρε φίλε, πρέπει να πουλήσω τον καθρέφτη. Πρέπει να πουλήσω τον καθρέφτη. Και νομίζω τώρα χωράει. Αλλά πουλήσω τον καθρέφτη, θα μπορώ να το βάλω κάπου άλλο φορά. Αυτό δεν χωράει, παιδιά. Εκτός αν πηγαίνουμε λίγο έτσι, πειράζει. Όχι, μωρέ, σιγά. Σπίτι είναι. Ας πηδάς και λίγο. Λοιπόν, χώρεσε. Τελείωσα. Και λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε και με αυτό το βίντεο γιατί είχε 35 λεπτά. Ενώ και θα πάω περίπου 20 λεπτάκια του βίντεο. Θα κόψω πολλά. Εμείς θα πούμε σε ένα επόμενο gaming video να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποιο άλλο παιχνίδι, κάτω στα σχόλια ποιο άλλο παιχνίδι θέλετε με δεκμένο μου για να είστε καινούργιοι στο κανάλι πριν τελειώσω το βίντεο, να αν είστε καινούργιοι στο κανάλι εγγραφή ή έλλειψη subscribe, like, κουδουνάκι για να μην κάνετε live stream βίντεο, δεν έχω ιδέα. Η εγγραφή όμως μία είναι και μοναδική, μην τη χάσουμε, μία φορά γίνεται αυτό το πράγμα. Και από μένα θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και όποιο άλλο βίντεο θέλετε.